Τώρα με προκαλείται η ερώτηση κάτι δίπλα Γιώργος Αιτιώτης που κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν έγινε και μια έτσι αναταραχή στα Γιάννενα, γιατί λόγω και μια συνέντευξη που είχε δώσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τελικά πώς τώρα όμως γύρισες και έσφιξες τα δόντια και παίζεις, για να μην πω και μια υπερβολικό σου πω, καλύτερα από πριν, μια χαρά καλά, το ίδιο καλά παίζεις. Πόσο δύσκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή που ακούγονται και γίνονται όλα αυτά γύρω του, γιατί καμιά φορά παρασύρονται οι παίκτες ή οι μάνατζέρ τους, όπως στην περίπτωση του Τσαλίβα, δεν ξέρω τι άλλο, είναι να σφίγγει τα δόντια και να μην τα ακούει αυτά και να παίζει καλά κάθε εβδομάδα? Σίγουρα είναι δύσκολο. Απλά εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Δεν ήταν κάτι που κάνω πρώτη φορά. Εντάξει, τώρα το συμβάν με τον ΠΑΟΚ έγινε λίγο ένας μεγάλος ντόρος. Εντάξει, έδωσα πιστεύω δικαίωμα, έφταιγα κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Κούγιας φέρθηκε από τη δικιά μου πλευρά σωστά, γιατί όταν παίζει σε μια ομάδα και που λέμε το ψωμί σου παίρνει από εκεί και είναι το σπίτι σου, πρέπει να σέβεσαι και να εκτιμάς και την ομάδα και τον φίλαθλο κόσμο που έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα. Τελικά δεν σε επηρέασε αγωνιστικά αυτή η ιστορία όμως, αυτό λέω? Όχι, δεν με επηρέασε. Παίζεις το ίδιο καλά, δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητές μου. Καλά και από εκεί πέρα το δείχνω μέσα στο γήπεδο. Καλό στην ομάδα σου κάνεις. Σίγουρα. Πάμε τώρα.